Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση του Blue Sky στις 9. Η γερμανική κυβέρνηση κατέληξε σε ένα σχέδιο για την μεταρρύθμιση της ευρωπαϊκής πολιτικής ασύλου, που προτίθεται μάλιστα να προτείνει στην η γερμανική προεδρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το έγγραφο, επί του οποίου υπήρξε συμφωνία ανάμεσα στους κυβερνητικούς εταίρους στο Βερολίνο, προβλέπει μεταξύ άλλων την προκατακτική εξέταση των αιτήσεων ασύλου στις χώρες εισόδου και σε περίπτωση που θετικής κρίσης οι εξεταστέντες θα πρέπει να κατανέμονται στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με κατά το δυνατόν δίκαιη διαδικασία, με βάση τον πληθυσμό και την οικονομική ισχύ, όπως αναφέρεται, της κάθε χώρας. Οι αλλαγές αυτές είναι προς όφελος των χωρών υποδοχής, άρα προς όφελος και της Ελλάδας, ήταν το σχόλιο από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Στέλιο Πέτσα. Τέλος, η στασιμότητα της Ευρωπαϊκής Μεταναστευτικής Πολιτικής φιλοδοξεί να βάλει το Βερολίνο, προωθώντας ένα δικαιότερο σύστημα εξέτασης των αιτήσεων ασύλου και κατανομής, που θα μειώσει σε μεγάλο βαθμό την επιβάρυνση για τη χώρα μας. Όπως έγινε γνωστό, η γερμανική ομοσπονδιακή κυβέρνηση κατέληξε σε ένα σχέδιο για τη μεταρρύθμιση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Ασύλου, το οποίο προτίθεται να προτείνει η γερμανική Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους. Το σχέδιο προβλέπει, μεταξύ άλλων, την προκατακτική εξέταση των αιτήσεων ασύλου στις χώρες εισόδου, ώστε να διευκρινίζεται γρήγορα εάν ένα άτομο έχει ρεαλιστικές προοπτικές να αναγνωριστεί ως πολιτικά διοκόμενο ή πρόσφυγας. Σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος, οι εξεταστέντες θα κατανέμονται στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με μια κατά το δυνατόν δίκαιη κατανομή που θα βασίζεται στον πληθυσμό και την οικονομική ισχύ των χωρών. Προβλέπεται επίσης ότι οι κοινωνικές παροχές για τους αιτούντες άσυλο θα παρέχονται αποκλειστικά στην Ευρωπαϊκή χώρα που είναι αρμόδια για την αντίστοιχη διαδικασία ασύλου, έτσι ώστε να περιοριστεί η μη ελεγχόμενη μετακίνηση από τη μία χώρα στην άλλη. Οι αλλαγές θα είναι προς όφελος των χωρών υποδοχής προσφύγων και μεταναστών και της Ελλάδας. Μας εξυπηρετεί ένα σχέδιο που θα αποσυμφορήσει τα νησιά, δήλωσε μιλώντας στο Open ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας. Προτάσεις δεν έρχονται ξαφνικά στο τραπέζι. Ναι. Θυμίζω ότι τα πρώτα ταξίδια του Πρωθυπουργού στην Ευρώπη είχαν να κάνουν με την επίσκεψη στη Γερμανία, στο Βερολίνο, στο Παρίσι, στη Γαλλία και στη Χάγη στην Ολλανδία, όπου υπήρχε ένα από τα βασικά θέματα στην ατζέντα, η αντιμετώπιση όλου του προσφυγικού μεταναστευτικού ζητήματος. Εκεί υπάρχει μια συναντήληψη, όπως είχαμε πει και από τότε, που θα οδηγούσε σε ένα νέο Δουβλίνο, σε ένα Δουβλίνο 4. Είναι σαφές ότι στο δεύτερο εξάμεινο του 2020, που θα είναι και η γερμανική Προεδρία, θα φέρει μια παραλλαγή ή αυτό το σχέδιο το οποίο έχετε δει να περιγράφεται, το οποίο είναι πραγματικά προς το συμφέρον των χωρών υποδοχής, δεν είναι μόνο η Ελλάδα, είναι η Ιταλία, είναι η Ισπανία, είναι και άλλες χώρες, ώστε να υπάρχει μια ανακατανομή. Και ξέρετε, αυτό που θα έχει σημασία για μας, όταν αυτή τη στιγμή υπάρχουν αρκετές δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι οι οποίοι έχουν αίτηση ασύλου, είναι κάτι το οποίο μας εξυπηρετεί. Εξυπηρετεί πάνω απ' όλα όμως την Ευρώπη. Γιατί δεν πρέπει να νιώθει κανείς στην Ευρώπη ότι είναι αυτός που θα σηκώνει δυσανάλογο βάρος. Η χώρα μας έχει αλλάξει ταυτότητα όσον αφορά το μεταναστευτικό. Δεν είμαστε μια χώρα πλέον η οποία είναι μια χώρα ανοιχτή προς όλο αυτό. Όποιος δικαιούται άσυλο, προφανώς αφού το δικαιούται θα το λαμβάνει. Όποιος όμως δεν δικαιούται, κάνει τσάμπα ένα ταξίδι. Ένας άνθρωπος που ήρθε σήμερα, πολύ γρήγορα, εάν δεν δικαιούται άσυλο, να βρεθεί απέναντι πίσω. Έτσι θα περάσει το μήνυμα ότι πλέον σταμάτησε αυτή η δίωδος. Σύμφωνα με το μέχρι τώρα ισχύον σύστημα του Δουβλίνου, ο ετών άσυλο πρέπει να υποβάλει την αίτησή του στην πρώτη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην οποία καταγράφηκε. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο χώρες που βρίσκονται στα εξωτερικά σύνορα, όπως η Ελλάδα και η Ιταλία, επιβαρύνονται ιδιαίτερα. Το έγγραφο της γερμανικής κυβέρνησης προβλέπει επίσης ότι οι κοινωνικές παροχές για τους ετούντες άσυλο θα παρέχονται αποκλειστικά και μόνο στη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι αρμόδια για την αντίστοιχη διαδικασία ασύλου. Με αυτόν τον τρόπο επιδιώκεται να περιοριστεί η λεγόμενη δευτερεύουσα μετανάστευση, δηλαδή η μη ελεγχόμενη μετακίνηση των ετούντων άσυλο από το ένα μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο άλλο. Έτσι δεν θα μπορεί πλέον ουσιαστικά να είναι δυνατή η παράλληλη εξέταση της αίτησης ασύλου σε άλλο κράτος μέλος. Για την εφαρμογή αυτών των προτάσεων, ο Υπουργός Εσωτερικών της Γερμανίας, Χορστ Ζέεχόφερ, σχεδιάζει να αξιοποιήσει τη γερμανική Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου κατά το δεύτερο εξάμηνο του τρέχοντος έτους. Καλησπέριζω στο κεντρικό στούντιο του Blue Sky τους συναδέλφους, τον Χρήστο Καπούτσι και τον Γιάννη Κανελάκη. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα. Είδαμε το γερμανικό σχέδιο, είδαμε την κυβερνητική πλευρά να εικάζει ότι είναι κάτι προς όφελος της χώρας μας το σχέδιο αυτό που θα προωθήσει κατά την προεδρία της στην Ευρωπαϊκή Ένωση η Γερμανία. Από την άλλη, βέβαια, η κατάσταση στα νησιά μας θυμίζει Καζάνη που βράζει. Έτσι, Χρήστο.
Εντάξει, αυτά που λέει η γερμανική κυβέρνηση θα τα κάνει, σχεδιάζει, λέει, να τα κάνει. Έτσι, σχεδιάζει. Επί γερμανικής προεδρίας. Συμφωνήθηκε είναι... ανάμεσα στους κυβερνητικούς εταίρους. Ναι, αλλά όμως θα υπάρξουν σφοδρές αντιδράσεις από την Αυστρία, από την Πολωνία, από την Ουγγαρία. Αυτά έπρεπε να είχαν γίνει ομόφωνα πριν από χρόνια. Γιατί, αγαπητέ φίλε, το πρόβλημα που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή η Ελλάδα είναι κρυκτικό ό,τι αφορά το προσφυγικό θέμα. Έχω σημερινά στοιχεία της ΗΠΑ αρμοστίας του ΟΗΕ. Και τα θέλουμε, Χρήστο. Που λέει, αμέσως τα ανακοινώνω. Που λέει ότι 78.000 περάσανε το 19, 78.000, αριθμός που είναι περίπου διπλάσιος από το 18. Και έχουμε, προσέξτε, δήλωση του κυρίου που μίλαγε πριν, που είναι γενικός γραμματέας μεταναστευτικής πολιτικής, δηλαδή αρμόδιος κυβερνητικός παράγων, ο οποίος έχει δώσει μια συνέντευξη σε ένα γερμανικό μέσο και ξέρετε τι προβλέπει. Ότι η κυβέρνηση ετοιμάζεται να υποδεχτεί περίπου 100.000 πρόσφυγες μετανάστες από τα παράλια της τα τουρκικά στα ελληνικά νησιά. Το πρόβλημα λοιπόν είναι κρυκτικό, είναι πάρα πολύ σοβαρό. Κολλησιεργεί η Γερμανία. Μας έχουν γυρίσει την πλάτη οι Γερμανοί. Αυτό το μύθευμα ότι τα ελληνικά σύνορα είναι και ευρωπαϊκά σύνορα, έχει καταρρεύσει πλήρως και όλοι μαζί, οι Ευρωπαίοι, οι φίλοι μας και εταίροι μας, τι κάνουν, έχουν αποδεχτεί ότι θα πρέπει η Ελλάδα να είναι ένας χώρος, για να μην πω φράκτης για τις μεταναστευτικές ροές προς την Ευρώπη. Έτσι αντιμετωπίζουν τη χώρα. Αυτά τα οποία λένε τώρα ότι θα τα κάνουν, θα εισηγηθούν κτλ. Πότε, το άλλο εξάμηνο, πιστεύω θα είναι πάρα πολύ αργά και δεν πιστεύω θα περάσουν και δεν θα είναι έτσι. Και τα άλλα που λένε τώρα ότι. Μα τι ακούμε, πώς τα λένε αυτά τα πράγματα, δεν μπορώ να καταλάβω. Ότι όποιος λέει έρχεται από εδώ θα κάνει τσάπα ταξίδια και τον γυρνάμε πίσω. Πώς θα τον γυρίσουμε. Πώς γυρνάτε πίσω, μην πω καμιά κουβέντα τώρα και δεν θέλω βραδιάτικα να με βγάλει έξω από τα ρούχα μου. Πού θα τον γυρίσει πίσω. 7 νομίζω ή 9 έχουν γυρίσει πίσω από την αρχή του χρόνου. Και έχουν μπει 100.000 άνθρωποι. Τι λέτε, σε ποιον τα λέτε αυτά. Σταματάω. Άρα δεν υπάρχουν επιστροφές. Αυτό είναι αλήθεια. Είναι μηδαμινό το ποσοστό των επιστροφών. Και δει απέναντι στους αριθμούς που μας έδωσες, Χρήστο. Μα πήγαινε μια βόλτα στη Λέσβο, στη Χίο, στη Σάμον και ρώτησε τους κατοίκους εκεί. Που προσπαθούν κάποιοι δίθεν διεθνιστές, ανθρωπιστές, να τους βγάλουν φασίστες τους ανθρώπους. Όταν έχουν καταστραφεί. Έχουν καταστραφεί οι άνθρωποι αυτοί. Κανείς δεν είναι φασίστας, κανείς δεν είναι ρατσιστής. Βεβαίως, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Αλλά από την άλλη πλευρά όχι αυτό το πράγμα. Πώς το λέμε, υπάρχει πρόβλημα. Σοβαρό, εθνικό, κοινωνικό, οικονομικό, σοβαρό πρόβλημα. Πρέπει να αντιμετωπιστεί. Γιάννη Κανελάκη, είναι σαφές ότι υπάρχει πρόβλημα. Το θέμα είναι κατά πόσον βλέπεις ότι θα μπορούσε να υπάρξει μια λύση στο ιδιαίτερα σημαντικό αυτό πρόβλημα. Είναι γεγονός ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα και μάλιστα αναγάγεται σε εθνικό θέμα αυτό. Το έχουμε πει πολλές φορές μέσα από τη συχνότητα του Blue Sky και μέσα από το δελτίο σου, Βαγγέλη. Το θέμα είναι ότι οι δικές μου πληροφορίες λένε ότι η ισοκατανομή των προσφύγων θα γίνει με βάση κάποιο σχέδιο το οποίο προωθείται και από την Γαλλία. Η Γαλλία είναι αυτή που προωθεί και πίεσε και συνεργάστηκε και συνεργάζεται με την Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδιαίτερα με την κυρία Μέρκελ, που η Γερμανία το επόμενο εξάμεινο θα έχει την προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και τα ταξίδια βέβαια του κυρίου Μητσοτάκη και τα προηγούμενα του κυρίου Τσίπρα στην Ευρώπη για το θέμα το μεταναστευτικό και τις ροές που έρχονται συνέχεια από τα τουρκικά παράλια στα παράλια των ελληνικών νησιών. Αυτό το σχέδιο το οποίο προωθούν πιστεύω ότι θα πάρει σάρκα και οστά εφόσον επιμένουν οι Γάλλοι και οι Ιταλοί και βέβαια θα πιστούν οι Γερμανοί ότι πρέπει να υπάρχει μια ισοκατανομή των προσφύγων, διότι η Ελλάδα, όπως πολύ σωστά επισημάνεται προηγούμενα με τον Χρήστο, είναι πλέον ένα καζάνι που βράζει. Και οι κάτοικοι πέρα που διαμαρτύρονται δεν είναι, όπως πολύ σωστά είπε ο Χρήστος, ούτε φασίστες, ούτε ρατσιστές, ούτε δεν ξέρω ούτε αντιπολίτευση κάνουν, ούτε συμπολίτευση κάνουν. Είναι άνθρωποι που προστατεύουν την περιουσία τους, τα προϊόντα τους, τις οικογένειές τους, το μέλλον τους, τα νησιά τους, το αύριο που έρχεται το τουρισμός τους, έρχεται καλοκαίρι, έρχεται άνοιξη και πρέπει να προστατεύσουν και αυτοί οι άνθρωποι για να βρεθούν μπροστά σε κάποια πράγματα τα οποία
θα τους βοηθήσουν για να αναπτύξουν και τις δραστηριότητες που έρχονται, αλλά και το εισόδημά τους, το οποίο καταστρέφεται και η ζωή τους και η περιουσία τους. Αυτό το πράγμα είναι πλέον της πάση γνωστό. Και πρέπει οπωσδήποτε το συντομότερο και η σημερινή κυβέρνηση, αλλά και η προηγούμενη, έπρεπε να δώσει μεγαλύτερες. Είναι περισσότερο δραστηριοποιημένη στο θέμα αυτό. Η σημερινή κυβέρνηση επικοινωνεί, γι' αυτό είναι γεγονός, με την Ευρωπαϊκή Ένωση και επιμένει. Βέβαια, αν δεν υπήρχε η Γαλλία, όπως μου λένε οι πληροφορίες μου, η Ιταλία και κάποιες άλλες χώρες, η Μέρκελ, ξέρετε τι παιχνίδι παίζει. Το παιχνίδι του φίλου της, του Ερντογάν. Ο Ερντογάν στην τελευταία συνάντηση που είχε με τη Μέρκελ της είπε ότι εγώ, αν δεν μου δώσετε χρήματα, δεν πρόκειται να σταματήσω τις ροές. Εδώ εκβιάζει ο Ερντογάν. Έχει πάρει κάποια δισεκατομμύρια, ζητάει και άλλα δισεκατομμύρια. Η ευκαιρία είναι να εισπράττει τα φιλέτα από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε βάρος των προσφύγων και οι πρόσφυγες έρχονται στην Ελλάδα και οι μετανάστες. Και το σχέδιο αυτό που λένε ότι πραγματικά, αν πληρούν τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις για να είναι πρόσφυγες και ζητάνε άσυλο, ευχαρίστως ναι. Και θα προωθούνται βέβαια η κατανομή, η ισοκατανομή, όπως λένε, σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, και θέλουν, δεν θέλουν, θα το δεχτούν. Πολύ σωστά είπε ο Χρήστος προηγουμένως, θα το δεχτεί η Ουγγαρία και άλλες χώρες. Από τη στιγμή που θα υπάρξει απόφαση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν νομίζω να αρνηθούν, και από εκεί πέρα θα υπάρχουν βέβαια και ποινές. Διότι δεν μπορεί μια Ευρωπαϊκή Ένωση να αρνείται να παίρνει πρόσφυγες και να συσσωρεύονται όλοι οι πρόσφυγες σε μια χώρα που λέγεται Ελλάδα ή Ιταλία και μαζεύονται όλοι και στη Γαλλία και στη Γερμανία. Πρέπει όλες οι ευρωπαϊκές χώρες να βοηθήσουν, διότι από τη στιγμή που μας πρόκειψε αυτό το θέμα με τους πρόσφυγες και τους μετανάστες, πρέπει να το πείσουμε όλοι με ίσους όρους. Από εκεί πέρα, ένα άλλο στοιχείο το οποίο θέλω να σας δώσω είναι ότι η Γερμανία προωθεί μέσα από την Τουρκία και ένα άλλο σχέδιο, ώστε η Τουρκία τους πρόσφυγες, τους οποίους θα μαζεύει από τις χώρες από τη Συρία, που ίδια είναι η υπεύθυνη για τους πρόσφυγες στη Συρία, διότι αυτή έκανε εισβολή μέσα και άρχισε τους βομβαρδισμούς και φύγαν οι άνθρωποι για να σωθούν και φύγαν τις εστίες τους και τις περιουσίες τους και τα σπίτια τους για να σωθούν και πήγαν στην Τουρκία και μέσω της Τουρκίας έρχεται εδώ πέρα. Και του είπε η Μέρκελ σε αυτό το στοιχείο, σε αυτή τη συνάντηση που είχε με τον Ερντογάν, του είπε: κοίταξε να δεις, εμείς περισσότερα χρήματα από αυτά που έχουμε συμφωνήσει δεν πρόκειται να σου δώσουμε. Άρα λοιπόν πρέπει να σταματήσεις και τις ροές απέναντι στους Έλληνες, διότι οι Έλληνες δεν αντέχουν άλλο και θα υπάρξει έκρηξη κοινωνική στη χώρα αυτή, και δεν το θέλουμε να υπάρξει έκρηξη κοινωνική. Είτε λέγεται Ελλάδα, είτε λέγεται Ιταλία, είτε λέγεται Ισπανία, είτε λέγεται οποιαδήποτε άλλη χώρα. Και στεναχωρήθηκε ο Ερντογάν μόλις το έμαθα αυτό. Κοίταξε να δεις. Θα εκραγεί η κατάσταση στην Ελλάδα. Φοβάμαι πως όχι. Κοίταξε, από τη στιγμή που θα αποφασίσει ολόκληρη η Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν νομίζω ότι ο κύριος Ερντογάν, δεν νομίζω ότι είναι και ο αήθητος Ερντογάν. Παιχνίδι, από εκεί πέρα θα υπάρξει αντίσταση και αντίδραση. Κάποια στιγμή θα σταματήσει. Όταν όμως υπάρχει ένας χήμαρος και δεν υπάρχουν φράγματα να το σταματήσουν, σαφώς ο χήμαρος αυτός θα πηγαίνει και θα καταστρέφει τα πάντα στο πέρασμά του. Έτσι κάνει και ο κύριος Ερντογάν. Όταν όμως υπάρξει και υψώσει το ανάστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν είναι μικρή δύναμη η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι Ευρωπαϊκή Ένωση με δύναμη, με οικονομική, κοινωνική, πολεμική, οτιδήποτε θέλει. Αλλά από τη στιγμή που τον χαϊδεύουν, γιατί έχουν συμφέροντα και οι Γερμανοί γιατί πουλάνε προϊόντα, ή οι Αμερικανοί γιατί πουλάνε και αυτοί προϊόντα, πουλάνε τα όπλα, και οι Ρώσοι πουλάνε του S400. Βέβαια θα τους χαϊδεύουν και ο Ερντογάν παίζει το παιχνίδι του. Όταν όμως παρθούν αποφάσεις δυναμικές και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από τις διεθνείς κοινότητες και από τους διεθνείς οργανισμούς και από τον ΝΑΤΟ και από τον ΟΗΕ, θα δεις πώς θα συμμορφωθεί ο κύριος Ερντογάν, αγαπητέ κύριε συνάδελφε. Λοιπόν, Χρήστο, κάτι θέλεις να πεις. Ναι, εντάξει, τώρα μισό λεπτό. Μην καλλιεργούμε και τώρα τέτοιες ελπίδες. Υπάρχει περίπτωση η Ευρωπαϊκή Ένωση να συμφωνήσει και να επιβάλλει στην Ερντογάν κυρώσεις, από και ως που? Δηλαδή, υπάρχει περίπτωση ο Αυστριακός, ο Πολωνός, ο Σουηδός να στηρίξουν ελληνικές θέσεις? Πότε έγινε αυτό το πράγμα? Για ποια Ευρώπη μιλάμε? Για ποια Ευρωπαϊκή Αλληλεγγύη? Πού την είδα την Ευρωπαϊκή Αλληλεγγύη όλα αυτά τα χρόνια? Πού υπάρχει και δεν τη βλέπω εγώ και δεν βλέπουν και οι άλλοι? Δεν είναι τα πράγματα τόσο απλά. Δεν είναι η Ευρώπη αυτή που πιστεύαμε, η Ευρώπη των πολιτών, η Ευρώπη των ίσων ευκαιριών, η Ευρώπη της ισότητας των λαών, της αλληλεγγύης, της δημοκρατίας, του ουμανισμού, του πολιτισμού? Δεν υπάρχει αυτή η Ευρώπη. Υπάρχει μια Ευρώπη στην οποία κυριαρχούν τα οικονομικά συμφέροντα των οικονομικών ελίτ. Οι πιο ισχυροί είναι εκείνοι που βάλουν τη θέλησή τους. Αυτό είναι η Ευρώπη σήμερα. Πότε στήριξε η Ευρώπη την Ελλάδα? Δηλαδή, αυτό το που έχουν συμβεί στην Ελλάδα τα τελευταία 10 χρόνια θα διδάσκεται για τις επόμενες εκατοετίες στα πανεπιστήμια, ως μια χώρα η οποία λαϊλατήθηκε από τους δανειστές της. Είναι τεράστια τα θέματα. Δεν είναι απλό. Δεν είναι απλό. Δεν μας στηρίζει κανείς. Είμαστε μόνοι μας. Και ως μόνοι μας πρέπει να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά τα προβλήματα με τις δικές μας δυνάμεις. Μόνο με εθνική στρατηγική, μόνο με ομοψυχία των ελληνικών πολιτικών δυνάμεων θα μπορέσουμε να σταθούμε όρθιοι. Διαφορετικά τα πράγματα δεν θα πάνε καλά.
Ποιος μας ανάγκασε να πάμε, αγαπητέ φίλε Χρήστο, στους δανειστές και στην Τρόικα και στα Διεθνή Νομισματικά Ταμεία και σε όλους αυτούς τους τοκόγλυφους? Ποιος μας ανάγκασε κανένας? Τα ίδια με αυτά μυαλά, οι ίδιες οι εκλογές, οι ίδιοι οι πολιτικοί, οι ίδιες οι κυβερνήσεις που χρεοκόπησαν τη χώρα και φτάσαμε στο μηχανισμό στήριξης και ζητήσαμε σαν ζητιάνι λεφτά από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να έχεις το μισθό σου αύριο και εσύ και εγώ και οποιοδήποτε για να ζήσουμε και ο συνταξιούχος. Ποιος μας έφτασε εκεί πέρα, Χρήστο μου? Λοιπόν, εμείς τα μυαλά μας και οι πολιτικοί τους οποίους ψηφίζουμε και ποτέ δεν μας χρεοκόπησαν και ποτέ δεν τιμωρήθηκαν, ποτέ δεν καταδικάστηκαν. Ποτέ δεν πήγαν στα δικαστήρια, αλλά πάμε και τους ψηφίζουμε. Αυτοί μας οδήγησαν εκεί πέρα, Χρήστο μου, καλέ μου φίλε. Αυτοί μας οδήγησαν στα Διεθνή Νομισματικά Ταμεία και στους μηχανισμούς στήριξης και μας φάγανε και τους μισθούς, τις συντάξεις, τα δώρα, τα πάντα, Χρήστο μου, καλέ, και μας ταπείνωσαν. Ποιοι φταίνε? Τα μυαλά μας φταίνε. Και οι ψηφοφόροι μας και οι κυβερνήσεις μας. Ήρθε ξαφνικά ο Γερμανός ή ο Γάλλος ή ο Αυστραλός και λέει: ελάτε εδώ, εσείς θέλουμε τα λεφτά σας ή δεν σας δίνουμε λεφτά. Εμείς πήγαμε. Πριν πέραμε, πανηγυρίζαμε με λεφτά, με μισθούς, με πανηγύρια, με μπουζούκια, με αυτοκίνητα, με πολυτελή ζωή. Και ξαφνικά λοιπόν χρεοκοπήσαμε. Έφυγε ο Καραμαλάκος που μας χρεοκόπησε, ήρθε ο Σιμίτης μας χρεοκόπησε, ήρθε ο Σαμαράς μας χρεοκόπησε, ήρθε ο Παπαντρέου μας έβαλε στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και στο Μηχανισμό Στήριξης, ήρθε ο Τσίπρας προσπάθησε να μας βγάλει από τα μνημόνια κάτι πήγε να κάνει από εδώ από εκεί, ήρθε ο Μητσοτάκης και γονατίζουμε πάλι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό γίνεται. Πώς θα σταματήσει αυτό όταν βάλουμε μυαλό εμείς οι Έλληνες? Κοίταξε πω κάτι. Και να κλείσουμε χρήματα. Κοίταξε, επειδή υπάρχουν κάποια θέματα που απαντιόνται, μείνουν έτσι. Η αλήθεια είναι ότι είναι κολοσσιαίες οι ευθύνες του πολιτικού κόσμου. Όλων των κομμάτων, δεν λέω έτσι. Ειδικά των κομμάτων που ίσχυσαν εξουσία. Είναι ένα θέμα αυτό. Δεύτερον, δεν δέχουμε σε καμία περίπτωση ότι το μαζί τα φάγαμε. Το μαζί τα φάγαμε, δεν το δέχουμε σε καμία περίπτωση. Τρίτον, έχει ευθύνες ο λαός, τεράστιες ευθύνες. Ποιες είναι οι ευθύνες του λαού? Όταν ξαναψηφίζεις εκείνος ο οποίος σε δουλεύει, εκείνος ο οποίος σε έχει φέρει σε αυτό το χάλι. Αυτό είπε και ο Γιάννης. Αυτό λέω. Αυτό τεράστια ευθύνη, λοιπόν, αυτό είναι μαζοχισμός. Τεράστια ευθύνη που ψηφίζουμε αυτούς που μας χρεοκόπησαν και δεν έδωσαν ποτέ λογαριασμό στον ελληνικό λαό και δεν καταδικάστηκαν. Και καμία κυβέρνηση δεν τόλμησε. Ούτε σοσιαλιστική, ούτε δεξιά, ούτε αριστερή. Να πει: ελάτε εδώ, ρε παιδιά, να κάνουμε επιτροπές στη Βουλή. Ελάτε εδώ, κύριε Καρελά, κύριε Καπούτσι, κύριε Σαρή, κύριε οποιοδήποτε. Ελάτε εδώ να συζητήσουμε, κύριε Σύφη. Γιατί χρεοκοπήσαμε, ποιοι φάγατε λεφτά, ποιοι κάνανε offshore εταιρείες, ποιοι έχουν βίλες, ποιοι έχουν δισεκατομμύρια, ποιοι έχουν βίλες στη Μύκονο και κάνανε λοιπόν Dolce Vita στο Αιγαίο με τα κότερα τα οποία αγοράσανε με τα λεφτά του ελληνικού λαού. Κανένας δεν τόλμησε, καμία κυβέρνηση. Παραμυθιάζουν τον ελληνικό λαό, παραμονές εκλογών, τους λένε λοιπόν, τους υπόσχονται να βγούμε πετραχίλια, θα βγάλουμε τα μνημόνια, θα πούμε στα μνημόνια, θα αυξήσουμε τους μισθούς, θα αυξήσουμε τις συντάξεις, θα αυξήσουμε την αστυνομία, θα αυξήσουμε τις περιπολίες και ο κόσμος εγκληματικότητα και υπερφορολόγηση μας έχει γονατίσει. Δεν στην εγκληματικότητα. Πιάσε τα προάστια, νότια, δυτικά, βόρεια. Να δείτε τι λέει ο κόσμος. Αγανακτάει και τρέχει και τρέμει κάθε μέρα από τις ληστείες, από τις διαρρήξεις και την εγκληματικότητα. Ποιος τους προστατεύει? Οι υπουργοί που κυκλοφορούν με τις Mercedes και με κουστοδία αστυνομικών και δεν έχουν κανένα πρόβλημα και έχουν και φρουρές έξω από τα σπίτια τους. Αυτή είναι η εγκληματικότητα. Αυτή είναι η περιφρούρηση. Ο κοσμάκης στις περιοχές, στα νότια προάστια και στα δυτικά και σε όλη την περιφέρεια που μαστίζεται από την εγκληματικότητα και ταλαιπωρείται κάθε μέρα και πιάνεται τις ηλικιωμένες γυναίκες και τις σιδερώνουν και τους παίρνουν το κομπόδεμα και δεν αφήνουν τίποτα όρθιο και τρέμουν να μπουν στα σπίτια τους και βάζουν σιδεριές και βάζουν παράθυρα και βάζουν σίδερα και βάζουν ξανά σιδεριές και κανένας δεν τους προστατεύει. Πού είναι το κράτος, πού είναι η κοινωνία, πού είναι η αλληλεγγύη, πού είναι η πρόνοια? Πάμε να προχωρήσουμε, Γιάννη μου, καταλαβαίνω την έκρηξή σου. Μα έτσι να τα ακούω κάθε μέρα, Βαγγέλη μου, όπως τα ακούς και εσύ και ο Χρήστος, όταν περπατάς στον δρόμο και σου λέει ο κόσμος, κανελάκι, σώστε μας, πέστε κάτι να κυκλοφορούν αστυνομικοί, δεν υπάρχουν αστυνομικοί. Εδώ στο Κολωνάκι είναι, στα Βόρεια Προάστια είναι, στη Μύκονο είναι, στον Χρυσοκοίδη είναι, στους πρωθυπουργούς είναι, στους υπουργούς είναι, στους βουλευτάδες είναι, πάμε σε κάτι δημοσιογράφους λαμόγια είναι, που θέλουν και αστυνομικούς οι δημοσιογράφοι να πίνουν τον καφέ τους όταν κάπου στο Κολωνάκι. Και θέλουν αστυνομικούς να κάνει το αστυνομικό στο ξεροβόρι και να πίνει ο άλλος τον καφέ του. Αυτή είναι η δημοκρατία, αυτή είναι η περιφρούρηση και αυτή είναι η αστυνομία. Προχωρούμε παρακάτω. Περιοδεία στην Κρήτη πραγματοποιεί ο Πρωθυπουργός, συνοδευόμενος από κυβερνητικό κλιμάκιο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, παρέστη στην τελετή θεμελίωσης του νέου διεθνούς αερολιμένα στο Καστέλι Ηρακλείου. Στη συνέχεια μετέβη στο Ρέθυμνο, όπου συνομίλησε με κατοίκους και επιχειρηματίες. Όπως τόνισε, η οικονομία μας ανακάμπτει, ενώ εξέφρασε τη βούλησή του να αναβαθμίσει το ακαδημαϊκό αποτύπωμα, όπως είπε, της Κρήτης, μετατρέποντας το νησί σε περιφερειακό εκπαιδευτικό κέντρο. Δουλεύουμε για να βελτιώσουμε την καθημερινότητα όλων των Ελλήνων πολιτών. Ήταν το μήνυμα που έστειλε ο Πρωθυπουργός.
Κατά την τελετή θεμελίωσης του νέου Διεθνούς Αερολιμένα Κρήτης στο Καστέλι Ηρακλείου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η κυβέρνηση τηρεί απαρέγκλιτα τις προεκλογικές της υποσχέσεις για τα μεγάλα και σημαντικά έργα στο νησί. Θα αναλάβει προεκλογικά μια μεγάλη δέσμευση, ότι θα δρομολογήσουμε με ταχύτατο ρυθμό τα δύο κρίσιμα μεγάλα έργα υποδομής, τα οποία θα καταστήσουν για ακόμα μια φορά την Κρήτη αναπτυξιακό πρωταγωνιστή στην πατρίδα μας. Θεμελιώνουμε το νέο αεροδρόμιο. Και πολύ σύντομα, με βάση χρονοδιάγραμμα το οποίο θα σας παρουσιάσουμε και αυτό πολύ σύντομα, θα ξεκινήσουμε και το δεύτερο και ίσως ακόμα πιο σημαντικό έργο, το βόρειο οδικό άξονα της Κρήτης, ώστε να είμαστε συνεπείς στις κεντρικές προεκλογικές μας δεσμεύσεις. Όπως τονίσε ο Πρωθυπουργός, το αεροδρόμιο στο Καστέλι θα δημιουργήσει 7.000 θέσεις εργασίας, θα ολοκληρωθεί σε 5 χρόνια και θα αποτελέσει αεροπορικό κόμβο ανάμεσα στη Δύση και την Ανατολή. Το αεροδρόμιο το οποίο βρίσκεται στην καρδιά της Ανατολικής Μεσογείου, σε απόσταση λιγότερο από 4 ώρες και από τις πρωτεύουσες της Δυτικής Ευρώπης, αλλά και από τις μεγάλες πόλεις της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής. Έχει τη δυνατότητα δηλαδή το αεροδρόμιο αυτό να μετατρέψει την Κρήτη σε έναν ισχυρό τουριστικό προορισμό που είναι ήδη, αλλά και σε έναν κόμβο αεροπορικό. Όλο το χρόνο και όλες τις εποχές. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε ιδιαίτερη αναφορά και στον πατέρα του. Πιστεύω ότι ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης θα ήταν ιδιαίτερα υπερήφανος για τη σημερινή μέρα. Σειρά παίρνουν άλλα 23 αεροδρόμια, όπως τονίσε ο Πρωθυπουργός, σημειώνοντας ότι η εκμετάλλευση του Νίκος Καζαντζάκης δεν θα θυμίζει σε τίποτα το ελληνικό. Κύριε Περιφερειάρχα, κύριοι Δήμαρχοι, κύριοι βουλευτές, θα υπάρχει συμμετοχή όλων των τοπικών φορέων, ώστε το μέλλον αυτής της περιοχής να έχει την έγκριση της σφραγίδα των ιδίων των κατοίκων της. Ένα είναι βέβαιο, δεν υπάρχουν περιθώρια για αρνητικές εμπειρίες όπως αυτή του ελληνικού, όπου έπρεπε να περάσουν σχεδόν 20 χρόνια για να μετατραπεί το παλιό αεροδρόμιο της Αθήνας σε ένα νέο μεγάλο έργο που θα δώσει αναπτυξιακή πνοή σε ολόκληρη την Αττική. Τα δικά μας. Από πού είστε, παιδιά? Από Ηράκλειο, από Ρέθυμνο. Από Ηράκλειο, παιδιά. Έλα εδώ. Άντε, παιδιά, να είστε καλά. Άντε. Άντε, να σας υποδείξω. Καλή πρόοδο, εύχομαι, παιδιά. Άντε, να είστε καλά. Ό,τι καλύτερο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έπειτα μετέβη στο Ρέθυμνο, όπου επισκέφθηκε καφετέρειες και μαγαζιά, συνομίλησε με κατοίκους, καταστηματάρχες και επιχειρηματίες. Όπως τόνισε, η οικονομία ανακάμπτη, ενώ εξέφρασε την ικανοποίησή του για την εφαρμογή του αντικαπνιστικού νόμου. Είναι η πρώτη φορά που σας επισκέπτομαι πια ως πρωθυπουργός της χώρας. Μου φέρατε γούρι στην προηγούμενη επίσκεψη. Είχαμε δεσμευθεί ότι θα επιστρέψουμε ως κυβέρνηση. Φέρατε τη Νέα Δημοκρατία στην κυβέρνηση και σας ευχαριστώ για όλο τον αγώνα τον οποίο έχετε κάνει. Πράγματι έχει δίκιο ο Γιάννης και νομίζω ότι αποτυπώνεται συνολικά στην ελληνική κοινωνία ότι έχουμε κάνει μια καλή αρχή 7 μήνες τώρα που κυβερνάμε. Η οικονομία ανακάμπτει, το βλέπετε παντού, θέσεις εργασίας δημιουργούνται, ο αντικαπνιστικός νόμος εφαρμόζεται, χαίρομαι που το διαπιστώνω. Και ελπίζω να μην συμβαίνει αυτό μόνο επειδή εγώ είμαι εδώ. Μην ανησυχείτε και φροντίζουμε να στέλνουμε τους ελεγκτές μας και σε ανύποπτο χρόνο. Και ξέρω ότι ο νόμος εφαρμόζεται. Αλλά, κοιτάξτε, είμαστε στην αρχή ακόμα. Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι ο δρόμος τον οποίο θα διανύσουμε είναι ένας δρόμος ο οποίος είναι δύσκολος, θα έχει εμπόδια. Αλλά ξέρω πολύ καλά ότι υπάρχει πια μια αισιοδοξία στην ελληνική κοινωνία. Έχουμε γυρίσει σελίδα στη χώρα μας, έχουμε κάνει σημαντικά βήματα για να βάλουμε την οικονομία σε τροχιά ανάκαμψης και έχουμε κάνει και τα πρώτα σημαντικά βήματα για να υλοποιήσουμε το πρόγραμμά μας όσον αφορά το νησί μας, όσον αφορά την Κρήτη. Ο Πρωθυπουργός τόνισε τη βούλησή του να αναβαθμίσει το ακαδημαϊκό αποτύπωμα της Κρήτης, μετατρέποντας το νησί σε περιφερειακό εκπαιδευτικό κέντρο, ενώ υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να εργάζεται σκληρά, ώστε να είναι σταθερά, όπως είπε, αντάξια της εμπιστοσύνης των πολιτών. Θέλω να ξέρετε ότι αυτή η κυβέρνηση δουλεύει πολύ σκληρά για να βελτιώσει την καθημερινότητα όλων των Ελλήνων πολιτών. Σε όλα τα μέτωπα. Από την οικονομία, την ασφάλεια, όπου ήδη έχουν γίνει πολύ σημαντικά βήματα, την υγεία, την παιδεία. Αναφέρομαι ιδιαίτερα στην παιδεία, διότι το Ρέθυμνο
Είναι μια πόλη με παράδοση στα γράμματα, με ισχυρό πανεπιστημιακό αποτύπωμα. Και δεν θέλω να βλέπουμε μόνο την Κρήτη αναπτυξιακά ως ένα τόπο ευλογημένο για τον τουρισμό της, για τον πρωτογενή τομέα, να τη δούμε και ως ένα περιφερειακό ακαδημαϊκό κέντρο. Τώρα που απελευθερώνουμε πια τα πανεπιστήμια μας από το βραχνά της κρατικής επιτήρησης, θα δείτε τι τεράστια βήματα προόδου θα μπορούν να κάνουν τα πανεπιστήμια μας εδώ πέρα στην Κρήτη, και η Κρήτη θα γίνει και ένα περιφερειακό εκπαιδευτικό κέντρο. Δουλεύουμε για να βελτιώσουμε την ζωή όλων των πολιτών. Ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να λέει. Θα ξεκινήσω με σένα τώρα, Γιάννη Κανελάκη. Πόσο εύκολο και πόσο γρήγορα θα το δούμε να γίνεται, αυτό είναι το ζήτημα. Ποιο, ναι. Το να βελτιωθεί πραγματικά η ζωή μας, η ζωή όλων. Η ζωή μας, αγαπητέ φίλε Ευαγγέλη Σαρή, για να βελτιωθεί πρέπει να υπάρξει ανάπτυξη της οικονομίας, να υπάρχουν επενδύσεις, να πέσουν χρήματα στην αγορά, όπως λένε όλοι οι καταστηματάρχες, όπου περνάω και όπου διαβαίνω και εσύ και ο Χρήστος, ο Σύφης και οποιοδήποτε περνάει στους δρόμους και λέει για να δουλέψουν τα μαγαζιά, να πάρουμε υπαλλήλους, να πληρώσουμε υπαλλήλους. Πρέπει να πέσει χρήμα και για να πέσει χρήμα πρέπει να γίνουν επενδύσεις και να έρθουν και από το εξωτερικό μεγάλα κεφάλαια για να επενδύσουν, να γίνουν εργοστάσια τα οποία υπήρχαν κάποτε στην Ελλάδα και χάθηκαν, εξαφανίστηκαν. Πήγανε στη Βουλγαρία, πήγανε στη Ρουμανία, δεν ξέρω που πήγανε τα τεράστια τα εργοστάσια που απασχολούσαν χιλιάδες εργαζόμενους και σήμερα τους βάζουν όλους στο Ταμείο Ανεργίας. Είναι δυνατόν οι νέοι μας σήμερα να μπαίνουν στα Ταμεία Ανεργίας? Από πού και ως πού, και κάποια επιδόματα που είναι για τεμπέληδες, όπως λένε έξω, άλλο το Ταμείο Ανεργίας, γιατί δουλεύαν κάποτε οι άνθρωποι, μείνανε χωρίς δουλειά, τους βάλαν στα Ταμεία Ανεργίας, έχουν οικογένειες, έχουν παιδιά, έχουν υποχρεώσεις, έχουν καθημερινότητα, έχουν λογαριασμούς. Πρέπει να αντιμετωπίσουν αυτά τα πράγματα. Πώς θα αναπτυχθεί η οικονομία λοιπόν και πώς θα υπάρχει, θα βελτιωθεί η ζωή μας, Βαγγέλη μου? Με αυτούς τους μισθούς των 4 και 5 εκατοστάρικων ευρώ το μήνα, χωρίς δώρα, χωρίς αυξήσεις, χωρίς να υπάρχει η παραμικρή ελπίδα κάτι στο μέλλον ότι πράγματι θα αναπτυχθεί κάτι και θα βελτιωθεί η οικονομία μας και θα βελτιωθεί και η ζωή μας? Όταν βλέπεις τους συνταξιούχους κλαίνε και οδύρονται οι συνταξιούχοι, γιατί κάθε μέρα πάνε στην τράπεζα, κάθε φορά στην τράπεζα και τρέμει, όπως μου πει ένας, τρέμει το φιλοκάρδι μου Κανελάκη, να δω πόσο θα μου έχουν μείνει. Πάμε και στον Χρήστο, Γιάννη μου, να πάρουμε ένα σχόλιο και από σένα, Χρήστο, γιατί πρέπει να κλείσουμε. Ναι, ένα μικρό σχόλιο θα κάνω μόνο, ότι θέλω να πω μια λέξη, λέγεται πληστηριασμοί κατοικιών. Και τα πράγματα δεν είναι καθόλου καλά. Και δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί αυτό το θέμα. Εάν γίνουν αυτά τα οποία σχεδιάζονται, δηλαδή πληστηριασμοί έτσι σωριδών, πιστεύω ότι πολύ σύντομα θα έχουμε σοβαρά προβλήματα. Σοβαρά προβλήματα στην ελληνική κοινωνία πια. Γιατί αν φτάσουμε στο σημείο να περισταλούν το σπίτι, ένα σπίτι έχει ολοκιόλογο, χρωστάει στην τράπεζα, να δεχτώ όλα αυτά που λέτε, σωστά είναι κτλ. Ξέρεις, αυτό είναι τραύμα το οποίο δεν οπουλώνεται εύκολα. Έτσι είναι, Χρήστο. Και η ελληνική κοινωνία αιμορραγεί αυτή τη στιγμή με αυτά τα θέματα. Γενικά τώρα το κλίμα της οικονομίας και τα λοιπά, έτσι λένε, αλλά να δούμε. Ξέρεις, ποιοι η ιστορία. Δεν αρκεί να λέει ο κύριος Πρωθυπουργός. Πρέπει να κλείσουμε. Σεβόμεθα απόλυτα ότι πάνε καλά τα πράγματα στην οικονομία. Πρέπει να το λένε και οι εργαζόμενοι και οι πολίτες ότι πάνε καλά τα πράγματα. Έτσι είναι, αγαπητοί συνάδελφοι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Ευχαριστούμε και εσάς. Εδώ το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.